Είχαμε αρκετές αλλαγές το τελευταίο καιρό με βάση που αφορούσαν το ΕΜΦΥ. Είχαμε ακούσει ότι μπορεί να αλλάζαν αντικειμενικές και να υπολογιζόταν διαφορετικά. Είχαμε ακούσει ότι μπορεί να αλλάζαν οι συντελεστές του ΕΜΦΥΑ. Τελικά τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Ο ΕΜΦΥ υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο και έχουν γίνει κάποιες πολύ μικρές αλλαγές που όμως παίζουν ρόλο σε μερικές περιπτώσεις φορολογούμενων. Αυτές έχουν να κάνουν πρώτα με ένα φορολόγητο που μπορεί να μπει στο ΕΜΦΥ, αλλά το οποίο θα είναι πολύ χαμηλό, στα 30.000 ευρώ από ό,τι έχουν αναφέρει, το οποίο πολύ εύκολα το ξεπερνάει κάποιος με ένα σπίτι απλά. Επιπλέον, ένα μεγάλο βάρος θα είναι πλέον και τα παλαιά ακίνητα, τα πολύ παλαιά ακίνητα που θεωρούνταν και διατηρητέα, τα οποία μέχρι τώρα μειώνονταν ο ΕΜΦΥΑ που υπολογιζόταν, τώρα δεν θα έχουν αυτή την απαλλαγή. Έχουμε επίσης μεγαλύτερη επιβάρυνση στα εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδα, καθώς και μια μικρότερη αλλαγή. Όποιος φόρος υπολογιζόταν έμφυα μέχρι 10 ευρώ δεν πληρωνότανε, από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα θα πληρώνεται. Δεν Δηλαδή, είναι μεγάλη συγγνώμη, αλλαγή, αλλά... διευρύνεται η βάση αυτών που θα πληρώνουν έμφυα. Ναι. Μειώνεται καθόλου. Σαν νούμερο όχι το έμφυα, δεν θα μειωθεί για τους υπόλοιπους που έχουμε κανονικά κινητά και είχαμε πληρώσει πέρσι κάποιο ποσό. Το ίδιο ποσό θα δούμε λίγο πολύ και φέτος, αν δεν έχουν γίνει αλλαγές μας στα ακίνητά μας. Άρα, στην ουσία, αυξάνονται τα έσοδα από τον έμφυα. Σε μερικές περιπτώσεις φορολογούμενων, ναι, όχι γενικά. Δεν άλλαξε δηλαδή η κλίμακα που υπολογίζεται το ΕΜΦΥΑ. Σε μερικές περιπτώσεις όμως θα αυξηθεί. Αλλαγές έχουμε και στα ενίκεια. Βεβαίως τα ενοίκια είχε ψηφιστεί από τα προαπαιτούμενα η αλλαγή στους συντελεστές που ισχύουν για τα εισοδήματα που έχουμε εισπράξει όλο το 2015. Από το 11% που ήταν το πρώτο κλιμάκιο μέχρι τα 12.000 ευρώ εισόδημα από ενοίκια γίνεται πλέον 15%. Και ο μεγάλος συντελεστής που ήταν πάνω από τους 12.000 ευρώ, που ήταν 33%, γίνεται 35%. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια επιβάρυνση σε οποιονδήποτε φορολογούμενο έχει εισόδημα από ακίνητα, γιατί ακόμα και από το πρώτο ευρώ, όπως καταλαβαίνουμε, ο συντελεστής από 11 πήγε σε 15%. Μια μεγάλη διαφορά βέβαια στο εισόδημα από τα ενοίκια θα παιχτεί και με βάση την εκχώρηση. Μέχρι τώρα ίσχυε ότι αν για κάποιο λόγο δεν έχουμε εισπράξει τα ενοίκια που μας οφείλονται από αυτόν που νοικιάζει το ακίνητο, μπορούσαμε να τα εκχωρήσουμε στο δημόσιο. Κοινώς αυτά που έφευγε ο ενοικιαστής και έφερε να πλήρω τα ενοίκια με Ακριβώς. φως, νερό, Ή υπάρχουν τηλέφωνο. και πολλοί ακόμα που είναι μέσα αλλά δεν πληρώνουν και ο κόσμος αντί να φορολογηθεί για αυτό το εισόδημα και να το απαιτήσει από τον ενοικιαστή, το εκχωρούσε στο δημόσιο και τουλάχιστον γλίτωνε τον φόρο. Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει από το 2015 εισόδημα και μετά, με αποτέλεσμα να πρέπει να φορολογηθούμε για αυτά τα εισοδήματα και μετά να τα διεκδικήσουμε δικαστικά τις περισσότερες φορές που και εκείνο έχει έξτρα κόστος Και για να μετά από γίνει. δεκάδες χρόνια. Ακριβώς και μπορεί και να μην πάρουμε τα χρήματα ποτέ. Αυτό είναι μια παραδοχή, μάλλον από την κυβέρνηση, ότι δεν μπορούσε να εισπράξει αυτά τα ενίκια που δεν μπορούσαμε να εισπράξουμε κι εμείς. Βεβαίως και να τονίσουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε και πιο εύκολο τρόπο να εισπράξει αυτά τα ενοίκια, γιατί από τη στιγμή που γινόντουσαν εκχώρηση, γινόταν σαν βεβαιωμένη οφειλή προς το δημόσιο. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να πιέσει τους ενοικιαστές να τα πληρώσουν τουλάχιστον στο δημόσιο. Ακόμα και έτσι όμως, αυτό καταργείται και θα πρέπει να φορολογηθούμε κανονικά για αυτά που δεν εισπράττουμε.